Ένα από τα νοτιότερα άκρα της Ευρώπης, τον Άγιο Νικόλαο, θα κοσμεί το γλυπτό της αρπαγής της Ευρώπης. Ο Νίκος Κούνδουρος, μέσα από τη δημιουργία του, στέλνει το μήνυμά του για το τι πρέπει η Ευρώπη να συμβολίζει. Η Ευρώπη γεννήθηκε εδώ. Οι Ευρωπαίοι λένε Europe και εμείς λέμε Ευρώπη. Και δεν ξέρουν ότι το Europe σημαίνει Ευρώπη. Η Ευρώπη δικιά μας, η οποία έχει την πλάτη στην Ανατολή, στο Νότο μάλλον, και το βλέμμα στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, συμβολίζει, το λέει και η Αναπαράσταση, την ειρήνη και την ελευθερία των λαών. Αυτός ο τόπος, η Κρήτη, έδωσε το όνομά της στην Ευρώπη. Όμως είναι ένα ζήτημα ότι εμείς αυτό που επιθυμούσαμε βέβαια είναι μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της συνοχής, των ίσων δικαιωμάτων. Δεν επιθυμούμε αυτή την Ευρώπη που ζούμε σήμερα, των διαφορών, της περιθωριοποίησης λαών και κρατών. Τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού έγιναν σήμερα με τη Δημοτική Αρχή να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία αυτή. Η Ελλάδα δίνει φως, δίνει πολιτισμό. Αυτό ξεκίνησε από την Κρήτη. Η Ευρώπη πήρε το όνομά της από τον ελληνικό πολιτισμό από την Κρήτη και πρέπει να το σέβονται ορισμένοι, να το θυμούνται ορισμένοι και ότι πρέπει να οδηγούμε σε μια τέτοια Ευρώπη, Ευρώπη της δημοκρατίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Ο Νίκος Κούνδουρος δεν έκρυψε και την επιθυμία του να λειτουργήσει το γλυπτό ως ένα σύμβολο μνήμης για όλη την Ευρώπη. Η μνήμη όσο πάει και χαλαρώνει. Η νέα γενιά έχουν πολύ αδύνατη μνήμη. Θέλουμε να μνημίσουμε, να μιλήσουμε και να θυμίσουμε στους λαούς της Ευρώπης ότι εδώ γεννήθηκε το όνομα, γεννήθηκε η δημοκρατία, γεννήθηκε η ελεγγύη των λαών.